Κύριε Στολτίδη, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Δεχτήκατε μια επίθεση, δεν είδαμε βέβαια έτσι κάποια, τουλάχιστον εγώ δεν αντιλήφθηκα κάποια απάντηση. Είναι τακτική αυτή? Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, νομίζω ότι πολύ, πολύ μεγάλο μέρος των ανθρώπων του αστικού πολιτικού συστήματος επιχειρεί χτυπήματα στο Κομμουνιστικό Κόμμα, το κάνει κάθε φορά, προεκλογική περίοδος είναι. Έχει και μια, αν θέλετε, δόση παραπάνω αναγκαιότητας, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα με τη δράση του, με την εμπιστοσύνη που έχει δείξει ότι του μπορεί να ακουμπήσει τέλος πάντων ευρύτερα λαϊκά στρώματα πάνω στις θέσεις του, στην πολιτική του, στη δράση του, στους αγώνες του, αυτό ενοχλεί το σύστημα και, αν θέλετε, τώρα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διάφορες γραφικότητες ακροδεξιών ή τέλος πάντων οποιονδήποτε προσπαθούν να ουσιαστικά να χτυπήσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα, την επιρροή του κυρίως, γιατί αυτή είναι που πονάει το σύστημα. Είπαμε ότι θα βλέπουμε τέτοια φαινόμενα στο δρόμο προς τις κάλπες. Απλά θέλαμε το σχόλιο σας, γιατί νομίζω ότι ένας πολιτικός πολιτισμός θα πρέπει να διακρίνει και την συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση. Αλλά δεν είναι πάντα εφικτό. Επιδιώκει μάλλον ο κύριος Τζίμερς το δεκάλεπτο της επικαιρότητας του αναλογή. Ναι. Πάμε τώρα στα σημαντικά για τον κόσμο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Από τη μια έχουμε τα δάνεια, τα κόκκινα. Βέβαια υπάρχει ένα σχέδιο σε επεξεργασία, ένα σχέδιο των τραπεζών για... Συγγνώμη τώρα δηλαδή για αυτό το σχέδιο. Κύριε Στολτίδη, άμα έχει πάει το δάνειό σου 60-70% απάνω η δόση, άμα δεν συνεχίσουν να αυξάνονται τα επιτόκια για ένα χρόνο, θα σε ανακουφίσει αυτό το πράγμα? Δεν καταλαβαίνω. Ναι, κοιτάξτε, είναι μια μορφή της επίθεσης που εξελίσσεται και αφορά την προσπάθεια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων να βάλουν στο χέρι περισσότεροι για τις τσέπες τους, για την κερδοφορία τους, περισσότερα κομμάτια, ας πούμε, από το εισόδημα το λαϊκό. Αυτή η επίθεση εξελίσσεται με όλους τους τρόπους και από όλους τους επιχειρηματικούς ομίλους, γιατί άνοιξε ο δρόμος από ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική τους να μπορούν ουσιαστικά να αρθούν όλες εκείνες οι δυνατότητες προστασίας του λαϊκού παράγοντα από αυτή την επίθεση, αυτή την πολιτική υπηρετούν και τα τρία κόμματα. Αυτό πρέπει να δει ο λαός μας, να απορρίψει ουσιαστικά αυτή τους τη δυνατότητα, και εμείς καλούμε με την προοπτική να αλλάξουν χέρια τα κλειδιά της οικονομίας για να απαλλαγεί από τα βάσανα συνολικά ο λαός μας. Και εδώ οι τράπεζες φυσικά για την κερδοφορία τους, εφόσον φόρο απαλλάχθηκαν και από τις τρεις κυβερνήσεις αυτές, εφόσον μπούκωσαν από δισεκατομμύρια από τα χρήματα του λαού για τις επενδύσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που εντείνουν τον ανταγωνισμό, όταν δεν βρίσκουν κερδοφόρα πεδία αυξάνουν τα επιτόκια, τα οποία βέβαια φέρουν πολύ ευρύτερα λαϊκά στρώματα στο μέτωπο των πληστηριασμών, θα αντιμετωπίσουν πολύ περισσότερες χιλιάδες αυτή την κατάσταση, και βέβαια έχουν εξασφαλίσει πάλι η ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να βάλει χέρι στη λαϊκή κατοικία η τράπεζα όταν θα φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Αντίστοιχα, εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς ομίλους στην ενέργεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με τα δεκάδες δις και από τον προϋπολογισμό για τη δική τους κερδοφορία, τσακίζοντας το λαϊκό εισόδημα. Άνοιξαν τις πύλες τελείως τις πύλες του τσακίσματος του λαϊκού εισοδήματος και στον τομέα της υγείας με τους επιχειρηματικούς ομίλους, την παρέμβαση με το νομοσχέδιο που ουσιαστικά με την υποχρηματοδότηση μεγαλώνει τις ουρές και η μόνη επιλογή για τον κόσμο για τις πιο απλές ιατρικές πράξεις, εξετάσεις και χειρουργία θα είναι τα απογευματινά χειρουργία, τα πληρωμένα. Σε επίπεδο δυνατότητας στον τουρισμό, στον ελεύθερο χρόνο, στην αναψυχή, στη ψυχαγωγία, στις διακοπές υποβαθμίζεται η δυνατότητα, φτάνει στα 2/3 να μην μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Κύριε Στολτίδη, είναι υπαρκτά όλα αυτά που λέτε, είναι υπαρκτά. Η λύση ποια είναι? Η λύση είναι να ενισχυθεί το ΚΚΕ, αλλά ένα ΚΚΕ ενισχυμένο, το οποίο δεν θα συμπράξει με κάποιο άλλο κόμμα για να σχηματίσουν έναν κυβερνητικό συνασπισμό. Πώς διαφορετικά μπορεί να γίνει? Είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, πάρα πολύ απλό σε σχέση με αυτά που έχει αποδείξει το Κομμουνιστικό Κόμμα,
ότι σε όλα τα μέτωπα που ανοίγει η αστική τάξη, ακριβώς για τα συμφέροντα που περιγράψαμε νωρίτερα, να ακυρώσει, να σταματήσει την επίθεση, να δημιουργήσει όρους αντεπίθεσης κατακτήσεων μέσω διεκδικήσεων από ένα οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα. Και αυτό το έχει αποδείξει σε όλες τις περιπτώσεις της επίθεσης και όλες τις μορφές του, δηλαδή στο μέτωπο των πληστηριασμών, όπου αποφασιστικά παρεμβαίνουν οι κομμουνιστές μαζί με τους εργαζόμενους με τα λαϊκά στρώματα, ακυρώνουν πληστηριασμούς και εξώσεις. Mm-hmm. Την προηγούμενη περίοδο στην πανδημία, που η αδιαφορία και η υποχρηματοδότηση θα έφερε πολλούς περισσότερους χιλιάδες να πεθάνουν εκτός ΜΕΘ, η πίεση μαζί, οι αγώνες μαζί με τους υγειονομικούς ανάγκασαν την κυβέρνηση να υποχωρήσει και να δώσει εκατοντάδες ΜΕΘ και σώθηκαν χιλιάδες. Αντίστοιχα έγιναν οι παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς από μια εργοδοσία η οποία δεν έπαιρνε καθόλου μέτρα. Σώθηκαν και εκεί χιλιάδες με την πίεση των κομμουνιστών, του εργατικού ταξικού πόλου στο κίνημα. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κοιτάξτε τώρα, αν κάποιος αναποθέσει τις ελπίδες του στον κατώτατο μισθό του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, θα μιλάμε για έναν μισθό πάντα πείνας, με άγρια εκμετάλλευση, εντατικοποίηση, όπου δόθηκαν αγώνες και εμπιστεύτηκαν οι εργατικές δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμμα. Είχαν κατακτήσεις όπως τους ναυτεργάτες, τους μεταλλεργάτες, τους οικοδόμους με 35 έως 58% αύξηση στον κατώτατο μισθό των συναφών επαγγελμάτων των οικοδόμων. Στην εκποίηση του λαϊκού πλούτου όπως την ΛΑΡΚΟ, που προσπαθεί η κυβέρνηση να το περάσει σε χέρια μονοπωλιακών ομίλων, πάλι για την κερδοφορία τους, έχει ακυρώσει αυτές τις μέχρι τώρα 3 χρόνια προσπαθούν οι εργαζόμενοι, αντιστέκονται και καταφέρουν να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας τους. Αγώνες παντού, αγώνες παντού που το Κομμουνιστικό Κόμμα βρίσκεται οργανωτής νους. Δεν αμφισβητεί κανείς τους αγώνες. Απλά ένα και να κλείσουμε, κύριε Στολτίδη. Υπάρχει ένα μέρος του κόσμου της αριστεράς που σας προσάπτει ότι μπορεί να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, αλλά η πιο σκληρή επίθεση γίνεται απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε απάντηση γι' αυτό? Δεν είναι έτσι καθόλου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει κατατάξει το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σε υπηρέτες, πολιτικό προσωπικό της κερδοφορίας των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, και έτσι τους αντιμετωπίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει δείγματα γραφής. Η κυβερνητική του πολιτική, η οποία αφορά, όπως μας είπε η κυρία Τσαπανίδου χθες, αφορά προεκλογικές διακηρύξεις 500 εκατομμυρίων ευρώ, όταν έχει συναποφασίσει τα 4 δισεκατομμύρια παραπάνω στο ΝΑΤΟ, τον τελευταίο προϋπολογισμό, το 15 δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, τα 87 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές του 0,2 του μεγάλου κεφαλαίου, τα οποία δεν τα αγγίζει καθόλου. Είναι προσβλητικές αυτές οι προεκλογικές διακηρύξεις που πουλάνε και προσβάλλουν την νοημοσύνη του λαού. Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ μία τετραετία κυβέρνηση, ενώ η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησαν για πολλές τετραετίες στη χώρα. Αυτό λέω, γιατί τόσο μεγάλο μένος με το ΣΥΡΙΖΑ, ίσως επειδή προέρχεται από το χώρο της αριστεράς, δεν ξέρω. Καταρχάς δεν μιλάμε για μένος, μιλάμε για αντίθεση η οποία θα εκφραστεί με όλες τις δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος να ακυρωθεί η επίθεση στο εισόδημα, στα δικαιώματα του λαού μας, κάτι το οποίο υπηρετεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε, ιδεολογικά μπορεί η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, και το ΠΑΣΟΚ, σαν προηγούμενος σοσιαλδημοκρατικός πόλος, ήταν ουσιαστικά πιο καθαρά, αν θέλετε, υπέρ των συμφερόντων των λίγων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να διαμορφώσει ένα προφίλ το οποίο θα αντισταθεί, θα παλέψει και θα συγκρουστεί με αυτά τα συμφέροντα. Κάτι που έχει αποδειχθεί και από την διακυβέρνησή του, αλλά και, ξαναλέω, από τις προεκλογικές του διακηρύξεις τότε, ότι δεν πρόκειται να πράξει. Ο λαός μας, αν δώσει την ψήφο στη ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, είναι σαν να λέει: δέχομαι όλα αυτά που μου τσακίσατε, δεν πρόκειται, δεν θέλω να διεκδικήσω τίποτα, δεν μου ανήκει τίποτα από όλο αυτό το πλούτο που παράγω. Αυτό ακριβώς είναι οι προεκλογικές διακηρύξεις όλων. Και με αυτή την έννοια λέμε ότι στο Κομμουνιστικό Κόμμα, μακάρι να ήταν η συζήτηση αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, αν θα έχουμε σοσιαλισμό ή καπιταλισμό, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, διαφορετική αντιπαράθεση, διαφορετική συζήτηση. Αυτή τη στιγμή όμως, όπως διαμορφώνονται τα ποσοστά και με βάση, βλέπουμε εμείς στον κόσμο, είμαστε μέσα στις γραμμές του εργατικού και του λαϊκού κινήματος παντού, δεν μας χρειάζονται δηλαδή μόνο οι δημοσκοπήσεις, δεν είναι αυτή η ώρα. Η ώρα είναι τώρα να πάρει απόφαση ο λαός μας να ακυρώσει την επόμενη επίθεση, η οποία είναι προδιαγεγραμμένη, γραμμένη, συμφωνημένη και ψηφισμένη και από τα τρία κόμματα αλλά και από τα παρακλάδια τους,
που λέει ότι το επόμενο διάστημα σε μια φάση καπιταλιστικής κρίσης, γιατί μοιράσανε όλα αυτά τα τεράστια ποσά δισεκατομμυρίων, τώρα για να βρουν τα επόμενα επαιδεία κερδοφορίας, θα επιτεθούν ξανά με χειρότερους, πιο άγριους όρους στο λαϊκό εισόδημα, στις συντάξεις, στους μισθούς και στα πάντα. Αυτό, ναι. Η ακύρωση της επόμενης επίθεσης μπορεί να σταματηθεί ή να δημιουργηθούν όροι αντεπίθεσης, ναι, με κατανοητό του λαού μας, μόνο με όσο πιο ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πολύ. Καλή συνέχεια.